Επόμενη εβδομάδα θα υπάρξει εκτεταμένη συζήτηση γιατί ο κύριος Βαλιράκης εχθές έριξε βόμβες. Και με τη δέσμευση ότι εφόσον προκύψουν ευθύνες θα αποδοθούν. Τμήμα της Siemens είναι εγκληματική οργάνωση και δεν δέχτηκαν οι προηγούμενες συνθέσεις της Βουλής πρόσωπα με αποχρώσεις ενδείξεις ενοχής να προχωρήσει η διαδικασία, ενώ ήταν σαφές ότι το 10% πήγαινε σε μίζες, 8 σε φυσικά πρόσωπα και 2 στα πολιτικά κόμματα. Τα είπε με απόλυτη σαφήνεια χτες ο κύριος Βαλιράκης και προσδιόρισε κατά την κρίση του και συμφωνώ μαζί του απολύτως και γι' αυτό το λέω ότι ένας από τους παράγοντες της κρίσης ήταν και η εκτεταμένη διαφθορά στην Ελλάδα τα προηγούμενα. Τώρα λοιπόν που κυβερνάτε και δεν είσαστε αντιπολίτευση, μιλάτε με το καλό, πιέστε τους δικούς σας εκεί να βάλουν μια. Προφανώς, να ξεκαθαρίσουν τα θέματα. Είναι σημαντικό όμως, κύριε Πετράκο. Η ανάδειξη του θέματος και μέσα από το κανάλι σας έχει και αυτό το χαρακτήρα. Λοιπόν, το πιο σημαντικό, βεβαίως, μου επιτρέπετε, είναι βεβαίως η ανάδειξη του θέματος, αλλά και η δέσμευση ότι εφόσον προκύψουν ευθύνες και όσες ευθύνες προκύψουν και ποινικές ευθύνες, ότι αυτές θα αποδοθούν. Διότι αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Κύριε Σκόκο, να ξαναγίνει αλλά κυρία Χρυσοβελόνη, τα δύο δις που είχε ομοφόνος η Επιτροπή αποφασίσει και γίναν 330 εκατομμύρια και από τα 330 γίνανε μηδέν. Μηδέν, κυριολεκτικά. Τα δύο δις, είπε ο κύριος Βαλιράκης, το πόρισμα της Επιτροπής πρέπει να στεί και να αμφισβητηθεί ο εξοδικαστικός συμβιβασμός. Αφού συμφωνείτε όλοι μαζί και είστε σε αυτό, κάντε το, διότι όσο ταρπάξει να πάνε μέσα. Εννοείται. Αυτό λέμε και αυτό θα κάνουμε. Μαζί σου είμαστε. Το ξέρω γι' αυτό. Πώς θα αρπάξει να πάνε μέσα. Δεν έχω κάποια αντίρρηση επιφύλαξη. Λοιπόν, κύριε Σκόκο, παρακαλώ. Μάλιστα. Για τη συμφωνία να μας πείτε. Γιατί έχετε εσείς, τι κλίμα έχετε, γιατί θα γίνει. Αυτή έρχεται, δεν έρχεται, θα έρθει. Τι θα είναι, θα είναι, πρέπει, δεν πρέπει. Μακάρι να έρθει. Εμείς λέμε φέρτε τη συμφωνία. Έπρεπε να την έχουν φέρει από χθες. Είναι το μόνο κόμμα που φωνάζει και λέει να το ψηφίσει το ό,τι και αν έρθει. Βέβαια. Ό,τι και αν έρθει. Βέβαια. Διότι η συμφωνία, εμείς καταρχήν γνωρίζουμε ότι δεν θα είναι καλή. Θα είναι μια συμφωνία με φόρους. Αυτή η πρώτη.